Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε ένα smart contract το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα κρυπτονόμισμα το οποίο τρέχει μέσα σε δίκτυα τα οποία είναι συμβατά με το Ethereum. Το smart contract αυτό ονομάζεται UNI token από το University token. Όπω βλέπουμε στον κώδικα του smart contract, πρόκειται για ένα smart contract το οποίο έχει άδεια χρήσης GPL version 3 or later. Έχει προγραμματιστεί για να γίνεται compile σε εκδόσει Solidity 0823 βλέπουμε ότι ονομάζεται Unit Token και τώρα θα κάτσουμε να ελέγξουμε τις μεταβλητές του συγκεκριμένου Smart Contract καθώς και τις συναρτήσεις του τις οποίες ενδεχομένως να μπορούσαμε να καλέσουμε. Στόχος μας σε αυτό το challenge είναι να τυπώσουμε πάρα πάρα πολλά University Tokens έτσι ώστε να χρηστέψουμε αυτό το κρυπτονόμισμα. Αρχικά βλέπουμε πως έχει μεταβλητές όπου είναι public, δηλαδή ο καθένας μπορεί να δει τις μεταβλητές αυτές και να διαβάσει το περιεχόμενό τους, όπου μέσα σε αυτές εμπεριέχεται το όνομα του συγκεκριμένου token, βλέπουμε ότι λέγεται University Token. Βλέπουμε το σύμβολο το οποίο απεικονίζεται το συγκεκριμένο token, όπου είναι το Uni Token σαν σύμβολο. Καθώς βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο από κάτω βλέπουμε το mapping, στο οποίο μπορεί ο καθένας να ελέγξει μια και είναι public το balance από το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα που έχει μια διεύθυνση, δηλαδή πόσα Uni Tokens είναι αποθηκευμένα σε ένα πρωτοφόλι. Από κάτω βλέπουμε μια ακόμα, άρα με αυτή τη μεταβλητή μπορούμε να δούμε ποιο είναι το άθροισμα των unit Tokens τα οποία υπάρχουν στο δίκτυο αυτό, καθώς και από κάτω βλέπουμε μια private μεταβλητή owner, η οποία εμπεριέχει ποιο είναι ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου smart contract, μια και βλέπουμε ότι είναι τύπου address. Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε το ότι επειδή η μεταβλητή owner είναι private, δεν μπορεί ο καθένα να πάει να διαβάσει το περιεχόμενό τη απευθεία. Δηλαδή θα πρέπει να ανατρέξει στο blockchain και να ελέγξει χειροκίνητα το τι είναι αποθηκευμένο μέσα σε αυτήν δεν διατίθεται κάποια συγκεκριμένη συνάρτηση όπου ο καθένας μπορεί να την καλέσει όπως είδαμε στα προηγούμενα επεισόδια και να δει το τι εμπεριέχεται μέσα στο owner. Αν σε ενδιαφέρει να δεις πώς θα μπορούσες να δεις μέσα το περιεχόμενο της private, μπορείς να ανατρέξεις σε προηγούμενα επεισόδια, τα οποία συζητάμε για το storage και δείχνουμε πώς μπορούμε να διαβάσουμε private μεταβλητές σε public blockchain. Από κάτω βλέπουμε τη συνάρτηση constructor, όπου υπενθυμίζεται ότι είναι συνάρτηση η οποία τρέχει μόνο μία φορά κατά τον deploy του συγκεκριμένου smart contract σε κάποιο blockchain και βλέπουμε πως θέτει αυτόν που έκανε deploy το smart contract σαν owner του συγκεκριμένου smart contract, δηλαδή ότι του ανήκει και μετά βλέπουμε ότι κάνει mint, δηλαδή τυπώνει σε εισαγωγικά τα unit tokens σε πλήθος όσο αναφέρεται στο initial supply κατά τον deploy δηλαδή περιληπτικά αρχικά πρώτα θα κάνουμε compile του συγκεκριμένου smart contract έγινε compile με επιτυχία και τώρα θα πάμε να το κάνουμε deploy έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις δοκιμές μας. Θα χρησιμοποιήσω το πρώτο πορτοφόλι που έχει εδώ πέρα για να το κάνουμε deploy και για να κάνουμε click deploy θα πρέπει να ικανοποιήσουμε το έτοιμο του constructor και να θέσουμε το initial supply, δηλαδή πόσα unit tokens θα πρέπει να υπάρχουν. Θα βάλουμε ως ορίσμα τα 900 και θα πατήσω deploy. Βλέπουμε πως έγινε deploy με επιτυχία το συγκεκριμένο smart contract στο εικονικό περιβάλλον που έχουμε σετάρει μέσα από το browser μας, από το Remix. Αν θέλεις να δεις περισσότερα σχετικά με το Remix ID, καθώς και το πώς μπορεί να δημιουργήσεις τα δικά σου smart contracts, μπορείς να τρέξεις τη σειρά smart contract security και auditing, όπου εμπεριέχονται αρκετά επεισόδια που περιγράφουν το πώς λειτουργεί το Remix, καθώς και πώς μπορούμε να κάνουμε deploy smart contracts μέσω από αυτού, είτε σε αληθινά blockchains, είτε σε testnets, δηλαδή δοκιμαστικά δίκτυα blockchain, τα οποία βασίζονται στον τρόπο που λειτουργεί το Ethereum είτε σε κάποιο δικό μας που τρέχει local ή ακόμα καλύτερα όπως βλέπουμε και εδώ μέσα από το browser μας απευθείας στο Remix VM Shanghai. Κάνουμε κλικ στο unit token εδώ πέρα που εμφανίστηκε στο deployed unpinned contracts και βλέπουμε πως διαθέτει κουμπιά για όλες τις public functions οι μεταβλητέ όπου εμπεριέχονται σε αυτό το smart contract. Φυσικά παρατηρούμε ότι η owner όπου είναι private δεν διατίθεται κάποιο κουμπί έτσι ώστε να δούμε ποιο είναι ο διοκτήτης απευθείας. Αν κάνουμε κλικ στο κουμπί Decimals βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα αποτελείται από τέσσερα δεκαδικά μέρη. Κάνοντα κλικ στο name, βλέπουμε το όνομα του smart contract, όπου είναι university token. Κάνοντα κλικ στο σύμβολο, βλέπουμε ότι εμφανίζει το unit token, δηλαδή αυτό που είδαμε να έχει ω είσοδο κατά το προγραμματισμό του συγκεκριμένου smart contract. Και από κάτω βλέπουμε το κουμπί total supply, το οποίο εμφανίζει το συνολικό πλήθο των unit tokens τα οποία έχουν τυπωθεί. Αφού τα συζητήσαμε αυτά σχετικά με τι μεταβλητέ και το constructor, ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για τις functions όπου βλέπουμε παρακάτω. Συγκεκριμένα βλέπουμε την function transfer, η οποία είναι public, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μεταφέρουμε από ένα πορτοφόλι σε κάποιο άλλο. Όπω για παράδειγμα θα συνέβαινε και με Ethereum και με Bitcoins, ανάλογα το πορτοφόλι που θα χρησιμοποιούσαμε. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να χρησιμοποιούμε ένα πορτοφόλι το οποίο τρέχει ενδεικτικά. Τρέχει ενδεικτικά σαν γραμμή εντελών και το Remix για να μας κάνει πιο εύκολη τη διαδικασία των δοκιμών μας παρέχει κάποια πολύ βασικά κουμπιά έτσι ώστε να πραγματοποιήσουμε τις δοκιμές μας. Αν αυτά τα κουμπιά τα είχαμε χρησιμοποιήσει, τα είχαμε προγραμματίσει με ένα πιο όμορφο UI θα μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε κατασκευάσει ένα wallet όπως γνωρίζουμε από τα άλλα κρυπτονομίσματα. Επιστρέφοντας πίσω βλέπουμε ότι υπάρχει η συνάρτηση transfer που είναι public άρα μπορούμε να μεταφέρουμε κρυπτονομίσματα από ένα πορτοφόλι σε ένα άλλο. Επιπλέον βλέπουμε μια function η οποία είναι η Mint η οποία είναι public, δηλαδή μπορεί να την καλέσει ο καθένας. Ωστόσο βλέπουμε ότι έχει ω requirement το ότι πρέπει να είσαι owner έτσι ώστε να την έχεις εκτελέσει. Δηλαδή, μπορεί να την καλέσει ο καθένα αφού είναι public, ωστόσο δεν θα μπορέσει ποτέ να εκτελέσει το περιεχόμενό τη, γιατί έχει ω requirement το να είσαι ιδιοκτήτη. Όπω είχαμε δει στο προηγούμενο επεισόδιο με το Hello World Smart Contract. Από κάτω βλέπουμε μια ενδιαφέρουσα συνάρτηση, η οποία λέγεται East Owner, η οποία όπως φαίνεται εδώ ενδεικτικά ενδεχομένως θα είχε σαν στόχο να δημιουργήσει ένα smart contract το οποίο θα επέστρεφε ποιο είναι ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου smart contract αφού η μεταβλητή owner ήταν private. Ωστόσο αν παρατηρήσουμε καλύτερα εδώ πέρα βλέπουμε το ότι αυτόματα όποιο καλέσει αυτή τη συνάρτηση μπορεί να γίνει ο owner του συγκεκριμένου smart contract. Και τι σημαίνει αυτόματα αυτό, θα μπορεί να τυπώσει όσα unit tokens θέλει, κάτι το οποίο φυσικά δεν το θέλουμε. Ενδεχομένω αυτή εδώ πέρα η Function κατά τον προγραμματισμό τη είχε ω στόχο να προγραμματιστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι απλά viewable, δηλαδή να μπορεί ο καθένα να δει ποιο είναι ο owner. Ωστόσο, όπω φαίνεται εδώ πέρα, κατά τον προγραμματισμό υπήρξε κενό ασφαλεία, το οποίο μα κάνει στην πραγματικότητα αφού είναι public και δίνει δικαίωμα στον καθένα να καλέσει το συγκεκριμένο smart contract. Ενδεικτικά θα κάνουμε πρώτα copy τη διεύθυνση όπου κάναμε deploy το συγκεκριμένο smart contract, άρα είμαστε οι owners και θα δοκιμάσουμε να δούμε ποιο είναι το balance μα. Βλέπουμε ότι διαθέτουμε και τα 900 unit tokens όπου υπάρχουν στο πορτοφόλι μα. Τώρα θα πάρουμε μια άλλη διεύθυνση πορτοφολιού, έτσι ώστε να είναι το πειραματόζωό μα για αυτό το smart contract. Επιλέγουμε αυτό που τελειώνει σε 7F2. Κάνουμε copy και θα το κάνουμε paste στο balance of. Όπω βλέπετε, διαθέτουμε 0 unit tokens. Και τώρα θα δοκιμάσουμε να μπούμε σε αυτό το πορτοφόλι ω αυτοί οι χρήστε, δηλαδή το ότι είμαστε εμεί σε αυτό το πορτοφόλι και θα δοκιμάσουμε να καλέσουμε την function isOwner, η οποία βλέπουμε ότι είναι public, με στόχο να μας θέσει ο owner και έπειτα να τυπώσουμε τον αριθμό των unit tokens όπου επιθυμούμε. Κάνουμε κλικ στο κουμπί isOwner. Βλέπουμε ότι εκτελέσθηκε με επιτυχία, άρα υποθέτουμε το ότι ολοκληρώθηκε και είμαστε πλέον η ownership ενός smart contract και θα δοκιμάσουμε τώρα να τυπώσουμε στον εαυτό μας 9 εκατομμύρια unit tokens κάνουμε κλικ στο κουμπί Mint και βλέπουμε ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Ας δοκιμάσουμε τώρα να κάνουμε κλικ στο Total Supply, το οποίο ενδεικτικά θα έπρεπε να είναι 900 και θα μπορούσε κανονικά να το επηρεάσει μόνο ο του συγκεκριμένου smart contract. Και βλέπουμε πλέον ότι το Total Supply του συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος είναι 9.900. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, αυτό που καταφέραμε, πήραμε το ownership του συγκεκριμένου smart contract και τυπώσαμε όσα unit tokens θέλαμε εμείς. Με κάποια έννοια, το συγκεκριμένο smart contract θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι πλέον είναι άχρηστο και όποιο είχε βάλει χρήματα μέσα σε αυτό, θα έχανε όλα τα χρήματά του σε πραγματική αξία. Αφού, όπω βλέπετε, μια είμαι Owner πλέον διαθέτω 9 εκατομμύρια στο πρωτοφόλι μου, δηλαδή περισσότερα από τον πραγματικό Owner, όπου είχε 900. Αυτό το συγκεκριμένο Smart Contract όπω στην πραγματικότητα ήταν ένα implementation ενό κρυπτονομίσματο, ωστόσο δεν ακολουθούσε τι βέλτιστε πρακτικέ, δεν ακολουθούσε τι γνωστέ βιβλιοθήκε που ίσω το έχετε ακουστά ω ERC20, όπου αποτελεί ένα universal standard που χρησιμοποιείται στο Ethereum για να κατασκευάζουμε ασφαλή κρυπτονομίσματα, δηλαδή tokens μέσα σε Ethereum-based blockchains. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείε όπου επιβλέπουν το συγκεκριμένο Smart Contract, αλλά όλο και το community, μια και είναι δημόσιο ο κώδικα και open source μπορούν να ελέγχουν σε συστηματική βάση τον κώδικα αυτό, να εντοπίζουν προβλήματα στον κώδικα και να τα επιλύουν πριν μπορούν να γίνουν exploited από κάποιον κακόβουλο και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πιο εύκολα να δημιουργούμε τα δικά μας κρυπτονομίσματα χωρίς να κινδυνεύουμε με το να υπάρξουν προβλήματα ασφάλειας όπως αυτό που είδαμε τώρα. Διότι αυτή τη στιγμή το, Unitoken Unit Token ήταν ένα, ένα, implementation όπως βλέπετε που κάποιο δημιούργησε, είχε κάποιες συναρτήσει, Ωστόσο, ένα λάθο στον προγραμματισμό ήταν αρκετό για να κλέψουμε το ownership και μετά να τυπώσουμε όσα unit tokens θέλαμε εμείς. Άρα και να καταστρέψουμε το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα. Στα επόμενα επεισόδια θα δούμε πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Remix ID για να δημιουργήσουμε το δικό μα ασφαλέ κρυπτονόμισμα, το οποίο θα είναι βασισμένο σε RC20. Και επιπλέον θα δείξουμε τα εργαλεία που διαθέτει το Remix ID, έτσι ώστε να ενσωματώσουμε και να μπορούμε πιο εύκολα να παίρνουμε audited κώδικα, δηλαδή κώδικα όπου έχει ελεγχθεί από γνωστέ εταιρείε, για την ασφάλειά του σε συστηματική βάση και να χρησιμοποιούμε αυτά ως βάση για τα smart contracts όπου θα φτιάχνουμε οι ίδιοι με στόχο να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στο οικοσύστημα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.